Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, 3η 22 Μαρτίου και τα τσουβάλια με ρεκόρ 12-3 υποδέχονται τους Hoopers που βρίσκονται στο 12-2 στο ντέρμπι της αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο της Development League. Πρώτη κατοχή για τους Hoopers με αρκετά πλήρες ρόστερ απόψε, 8 παίκτες έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό τίποτα από το νούμερο 31, από τον Τσεκούρα. Πρώτη κατοχή τώρα για τα τσουβάλια των πολλών απουσιών απόψε, με μόλις 5 άτομα αγωνίζονται, περιμένουν ενδεχομένως έναν έκτο. Μαρκόπουλος σε προσωπική ενέργεια, νικά τον Στανωτά από τον αριστερό διάδρομο και ανοίγει λογαριασμό. Στον πρώτο γύρο οι Hoopers είχαν επικρατήσει με 60-40, εμφαντική νίκη τότε, ωραία φάση για το ανάποδο lay-up του Λιώκα, που επιτυχαίνει τους πρώτους 2 πόντους της ομάδας του. Ωραία δημιουργία από τον Στανωτά, αν δεν κάνω λάθος, δεν είδα καλά. Λοιπόν, για τα τσουβάλια με το 5 είναι ο Ράπτης που παίρνει ωραίο off-ball screen του, από τον Κοτσιλίνη. Η πάσα του Μαρκόπουλου θα γίνει assist. 4-2, πολύ ωραίο καλάθι για τα τσουβάλια που ξεκινούν με άμυνα ζώνης. Ναι. Μπάλα χαμηλά για τους Hoopers και τώρα στα χέρια του Γεωργόπουλου. Στανωτάς απέναντι, ωραία για το δίποντο του Τσεκούρα που είναι άστοχο. Βήματα στη συνέχεια από τον Γεωργόπουλο. Λοιπόν, Γεωργόπουλος με το 13, ο Στανωτάς με το 23, ο Τσεκούρας με το 31, ο Λιώκας με το 88 και ποιον δεν είπα, με το 9, ο Σιδέρης. Κοτσιλίνης για 2 αστοχή. Τσεκούρας. Καλάθι στον εφονδιασμό με τη βοήθεια του ταμπλό από τον Στανωτά. Ισοπαλία στο μάτι στους 4 πόντους. Έπειτα από 2 λεπτά εδώ στο κλειστό της ΑΕΚ. Ενώ έκανα λάθος, τα τσουβάλια είναι 6. Τον 7ο περιμένουν να δουν αν θα έρθει. Λιώκας αστόχησε, μπάλα στα χέρια του Στανωτά που αστοχεί με τη σειρά του, νέα έξτρα κατοχή, 12 ακόμα. Γεωργόπουλος για 2, κακό σου. Το ριμπάνο από τον Μαρκόπουλο, Μαρκόπουλος με το 3, ο Φορτούνης με το 16, ο Ράπτης με το 5, ο Κοτσιλίνης με το 9 και ο Πετράκης με το νούμερο 6 για τα τσουβάλια. Καλάθι από τον Ράπτη. Ωραία εκτέλεση για το 6-4. Τσεκούρας απέναντι στον Γεωργόπουλο, λόγω πως επίθεση με τον Λιώκα να φτάνει τους 4 πόντους και να ισοφαρίζει ξανά το μάτς. Οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει για την φετινή πολύ καλή τους πορεία. Οι Hoopers λογικά θα πάρουν την άνοδο στη Master League, τα τσουβάλια θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία των play-off. Αστόχος ο Ράπτης, φάουλ του Μαρκόπουλου στην προσπάθειά του για επιθετικό rebound. Πρωτοφάουλ στο μάτς αυτό. Είναι η ώρα για τις πρώτες αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή μάλλον, ο Γεωργόπουλος θα πάρει ανάσες στη θέση του με το νούμερο 8, ο Τσουκάτος. Ωραία high-low επίδεση. Το καλάθι από τον Λιώκα, η ασίστ από τον Στανωτά. 6-8. Λιώκας έχει πετύχει ήδη 6 πόντους. Με τα τσουβάλια ο Ράπτης έχει 4 και θα πάει και ωραία από την baseline και θα τους κάνει 6-8 όλα. Στα πρώτα 3,5 λεπτά στο κλειστό της ΑΕΚ βλέπουμε Ράπτης εναντίον Λιώκα. 6-6 είναι τώρα το σκορ μεταξύ τους. Άστοχος ο Τσουκάτος, μάχη για το rebound το πήρε ο Μαρκόπουλος. Ο Τσιλίνης. Φουρτούνης, κόψιμο του Μαρκόπουλου που δεν πήρε την μπάλα. Η μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι στον Φουρτούνη.
Στανοτάς. Στο σουτ του Σιδέρη. Τρακής. Κοκκινίνη ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Φουρτούνης για δύο. Στόχισε. Μοιρασμένο το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Στανοτάς για δύο από πλάγια θέση. Δεν σημαδεύει σωστά. Νέο rebound του Μαρκόπουλου. Το μάτι σόβαλος στους 8 πόντους. Ράπτης σε τεπίδες για τα τσουβάλια. Πετράκης. Μαρκόπουλος όσο κρατεί την μπάλα. Νέα αλλαγή των Hoopers. Περνάμε το νούμερο 11, ο Μιστακίδης για πρώτη φορά στο παρκέ στη θέση του Σιδέρη. Και κούρα στον Στανοτά. Στανοτάς οργανώνει. Και κούρα 45. Δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Μένει το 8-8. Πετράκης. Πετράκης για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Στόχισε ο Μπίθας που πέρασε καθώς πριν λίγο στο μάτς. Κοτσιλίνης τώρα. Κόψιμο του Ράπτη, καλάθι και φάουλ. Ωραία προσπάθεια από τον Αλέξανδρο Ράπτη. Μέσω τρίποντο από τον Ράπτη που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το μάτς. 11-8. Πίθας. Στανοτάς τώρα. Συνεχίζουν άμυνα ζώνης στα τσουβάλια. Θα βγάλουν ωραία άμυνα με τον Φουρτούνη να κλέβει. Ο Τσιλίνης. Φουρτούνης. Μαρκόπουλος. Τον κόβει ψηλά ο Στανοτάς εντυπωσιακά. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα 6,5 αγωνιστικά λεπτά. Ο Κοτσιλίνης στην επαναφορά, γίνονται τα screen για να πάρει την μπάλα ποιος, ο Φουρτούνης. Φουρτούνης ξανά στον Κοτσιλίνη, δοκιμάζει για 2 και ευστοχή. 13-8. Χωρίς καλά στο τελευταίο δίλεπτο οι Hoopers. Τσουκάτος στα Νοτάς. Και Γεωργόπουλος τώρα. Ανάς τον Στανοτά, δεν υπάρχουν διάδρομοι. Νέα καλή άμυνα από τα τσουβάλια. Κοτσιλίνης. Ράπτης παταγερά. Χάνει όμως το καλάθι. Γεωργόπουλος για τον Τσουκάτο. Τσουκάτος για 2. Υπάρχει επιθετικό rebound και αμυντικό φάουλ από τον Σταύρο Κυριακίδη. Κυριακίδης, Ράπτης, Φουρτούνης, Κοτσιλίνης και Μαρκόπουλος οι 5 των τσουβαλιών. Στανοτάς στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Στρέφει στο μάτσο με το νούμερο 9 ο Σιδέρης. Σιδέρης, Γεωργόπουλος, Μπίθας, Μιστακίδης,
είχε. Γεωργόπουλος, τον είπα. Για τους κάτω. Στόχησε ο Σιδέρης, μάζεψε ο Φουρτούνης. Στο στυν 5 τα τσουβάλια που έχουν και την κατοχή 2,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Φουρτούνης Κυριακίδης με μισμάτς απέναντι στον Μπίθα. Θα χρειωθεί με επιθετικό φάουλ. Όπως μη γεννόμενο το καλάθι στη συνέχεια. Μένει λοιπόν το 13-8. Τσουκάτος. Μπίθας. Γεωργόπουλος. Αποφεύγει την παγίδα. Πάσα στην Βρυσάιτ. Τα κουβάλια συνεχίζουν να μείνονται σεμιναριακά. Κοτσιλίνης. Και κλέψιμο του Γεωργόπουλου που θα πετύχει και καλά τον εφημιασμό. 13-10. Κοτσιλίνης. Ράπτης. Κόψιμο του Φορτούνη που βγήκε από τα σκρίν του Μαρκόπουλου. Φάλ του Μιστακίδη. Χαμηλά. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές για τον Χαράλαμπο Φουρτούνη. Μπίχας. Γεωργόπουλος. Μπίθας από μακριά, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Νέο rebound του Μαρκόπουλου που κάνει καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Κοσιλίνης θέλει να εφηδιάσει. Άτσαλο τελείωμα, rebound από ποιον, από τον Μπίθα. Ευκαιρία νέα για τους Κούπερς να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά. Σιδέρης, πετυχαίνει το καλάθι. Δέκα-τρία-δώδεκα. Φουρτούνης. Ράπτης βγήκε από τα σκριν, τον αφήνουν μόνο του. Δεν θα τους τιμωρήσει. Πάνω τον Γεωργόπουλο, Φρενίρης ο ρυθμός στο μάτι τώρα. Σιδέρης. Μιστακίδης, επιδίδεται στο close out. Πασάρι στο fly. Για τον Γεωργόπουλο τελικά. Στακίδης, πέρασε, έμεινε στον αέρα. Rebound του Μαρκόπουλου. Τελευταία 22 δευτερόλεπτα, όλα για τα τσουβάλια. Έχουν φάλ να δώσουν οι Hoopers. Μαρκόπουλος στα σίγουρα χέρια του Κοτσιλίνη. Όχι, κρατάει. Κυριακίδης, το έχει αυτό το Κυριακίδης. Δεν θα με δικαιώσει. Ξαναπαίρνει από την πάσα του Φορτούνη. Δοκιμάζει για δύο και ευστοχή. Για το 15-12 που θα είναι και το σκορ της πρώτης περίοδου, συν 3 λοιπόν, για τα τσουβάλια. Δεύτερο δεκάλεπτο στο κλειστό της ΑΕΚ. Πρώτη κατοχή για τα τσουβάλια που ξεκίνησαν καλύτερα το μάτς. Πάλι χαμηλά για τον Μαρκόπουλο που πιάνει δουλειά στο χαμηλό πόστα αλλά στο χ. Μαρκόπουλος, Φουρτούνης, Κυριακίδης, Κοτσιλίνης και Ράπτης τα 5 τσουβάλια. Γεωργόπουλος για 2 με ταμπλό, μέσα 15-14. Λιώκας, Γεωργόπουλος, Μιστακίδης, Ιδέρης και ο Τσεκούρας στην πεντάδα των Hoopers. Μάτς με φουλ βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους Hoopers. Πιο αδιάφορα τα τσουβάλια που παίζουν κυρίως για το γόητρο. Μετά να έχει κλειδώσει η τρίτη θέση για εκείνους. Λιώκας. Ωραία η πάσα και το καλάθι από τον Σιδέρη. Μπροστά οι Hoopers 15-16 με ένα 0-4.
σερί στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μπαίνουν σε θέση οδηγού οι φιλοξενούμενοι Ράπτης. Μαρκόπουλος θέλει να του ξαναδώσει με χαντόφ. Παίρνει ο Ράπτης. Προσπάθεια για pick and roll συνεργασία. Πάσα στη weak side εκεί που είναι ο Κοτσιλίνης. Εκτελεί από τα 8. Άστοχα. Ο Ράπτης όμως είναι εκεί. Ράπτης. Βήματα. Κούρας, Γεωργόπουλος, Μιστακίδης, στόχισε, πάσα μακρινή για τον Ράπτη, δεν σκέφτεται την μπάλα εκείνος. Μένει το 15-16. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα, πρέπει να βιαστούν οι Hoopers. Βγαίνει από τα screen ο Σιδέρης και εκτελεί. Ναι, ωραία εκτέλεση του Σιδέρη. 15-18. Ναι. Μαρκόπουλος, χαμηλά με τον Λιώκα. Διπλώνουν την άμυνα οι Hoopers και κλέβουν. Αλλά η μπάλα έχει βρει σε πόδι και η κατοχή θα επιστραφεί στα τσουβάλια. Δύο έξι το επιμέρους σκορ στα πρώτα δύο λεπτά της δεύτερης περίοδου για τους Hoopers. Ο Φουρτούνης αστοχή, ο Γεωργόπουλος μαζεύει. Το Τσεκούρας κατεβάζει. Πάσα στο πλάι για τον Λιώκα. Σιδέρης στοχή αυτή τη φορά. Με ένα τύψη την μπάλα προσπάθησε να σώσει ο Λιώκας. Παίρνει όμως ο Κοτσιλίνης. Τσουβάλια αναζητούν το πρώτο τους καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Κυριακίδης. Ωραία στον Κοτσιλίνη. Είναι σε αστοχή, ψηλά ο Ράπτης που βρίσκεται παντού. Ράπτης έχει μισμάτσα απέναντι στο Μιστακίδη. Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και καλύτερα. Τον προειδοποιεί τώρα ο ρέφερ για τεχνική ποινή. Ενώ η μπάλα έχει πάει ταξίδι κάτω από τις παιδικές εξέδρες. Δεύτερα ακόμα για τα τσουβάλια, η μπάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου. Μαρκόπουλος έκλεισε και ο Λιώκας να διπλώσει την άμυνα. Ωραία μακρινή πάσα, offside είναι εκεί ο Σιδέρης που φυσικά θα πετύχει το καλάθι από την μακρινή πάσα του Γεωργόπουλου ή Τσεκουρά, δεν είδα. 15-20 το επιμέρους σερί συνεχίζεται και τα τσουβάλια θα καλέσουν time out. 6:45 ακόμα στην δεύτερη περίοδο, 15-20 το σκορ. Τα τσουβάλια καλούνται να βγάλουν αντίδραση. Ράπτης, το βάλε. 17-20 πρώτο καλάθι έπειτα από 3,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο για τους γηπεδούχους. Τσεκούρας, Λιώκας, ξανά στον Τσεκούρα, απέναντι για τον Γεωργόπουλο. Μιστακίδης, παίρνει σκριν. Τσεκούρας. Πάνω Μαρκόπουλος. Κοιτά την μπάλα πάνω στο κεφάλι του Σιδέρη. Τεχνική ποινή στον Μαρκόπουλο. Θα πάει και στον πάγκο στη θέση του Πετράκης.
Μια βολή για τον Γεωργόπουλο. Δεν νομίζω ότι ο Μαρκόπουλος ήθελε να χτυπήσει τον Σιδέρη. Ήθελε να πετάξει την μπάλα πάνω στο σώμα του για να κερδίσει την κατοχή. Η μπάλα πήγε στο κεφάλι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συνεχίζουμε 17-20 το σκορ, 6 λεπτά ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Πετράκης, Φουρτούνης για 3, το χάνει ψηλά ο Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος, Μιστακίδης, Τσεκούρας, Σιδέρης και Λιώκας, οι 5 Hoopers. Λιώκας, καλή κυκλοφορία με τον Γεωργόπουλο να εκτελεί από το high post, rebound του Ράπτη. Κοκκιλίνης, λάθος πάσα, κλέβει ο Σιδέρης, 3 με 2 τώρα. Σιδέρης, βγάζει την άμυνα Φουρτούνης. Πάει να χαλάσει το μάτς. Σιδέρης πάει στον πάγκο. Στη θέση του ποιος μπήκε? Ο Στανωτάς με 23. Κατοχή είναι για τους Hoopers. 19 δεύτερα από τη διάθεσή τους. Κιστακίδης, Λιώκας, Γεωργόπουλος. Τσεκούρα, Στανωτάς για 2, το χάσε ψηλά ο Ράπτης. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτς παραμένει ντέρμπι, ενώ κλέβει εντυπωσιακά ο Στανωτάς. Και θα τελειώσει και τη φάση υποδειγματικά στον εφηδιασμό για το 17-22. Και το νέο συν 5 των Hoopers που είναι ανώτεροι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πετράκης, Ράπτης, Φουρτούνης για από τα σκριν, αστοχή σε σούτ 2 πόντων, Στανωτάς. Στανωτάς περνά τον Κυριακίδη, Λιώκας, δίνει ελεύθερο τρίποδο στον Γεωργόπουλο και εκείνος θα αστοχήσει. Μάχη μεταξύ Πετράκη και Λιώκα, έχουμε τζάμπολ. Κατοχή για τους Hoopers. Τσεκούρας δίνει το σύστημα. Βγήκε το Γεωργόπουλος και βγαίνει από τα σκριν για να εκτελέσει και να ευστοχίσει. Ωραία φάση για τους Hoopers, η assist του Τσεκούρα και το καλάθι του Γεωργόπουλου για το 17-24. Το επιμέρους σκορ στα πρώτα 6 λεπτά της δεύτερης περίοδου είναι 2-12. Ναι. Κυριακίδης από μακριά θα αστοχίσει. Πράγματα δεν κυλάνε καλά για τα τσουβάλια. Στανωτάς για 2. Το πήρε πάνω του και δικαιώνεται. Στο συν 9 οι Hoopers. 17-26, πιο αποφασισμένοι και με περισσότερες λύσεις από τον πάγκο βέβαια οι φιλοξενούμενοι. Ράπτης, καλή άμυνα του Λιώκα. Κερδίζει και το φάουλ από τον Ράπτη. Time out. 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η κατοχή είναι για τους Hoopers. Οι Hoopers που βρίσκονται στο παρκέ με τον Τσουκάτο, τον Γεωργόπουλο, τον Μιστακίδη, τον Λιώκα και τον Στανωτά που τώρα βγαίνει από τα screen και εκτελεί ελεύθερος για 2. Κάνει σπουδαίο match. 17-28 η assist από τον Γεωργόπουλο. Τίποτα δεν πάει καλά για τα τσουβάλια στα τελευταία λεπτά. Συν 11 πλέον. Κοτσιλίνης, Ράπτης, Κυριακίδης, Μαρκόπουλος και Πετράκης τα 5 τσουβάλια. Λάθος πάσα του Κυριακίδη θα φέρει κλέψιμο του Γεωργόπουλου και καλάθι του Στανωτά στον εφηδιασμό για το 17-30. Κοτσιλίνης,
Πετράκης. Καθυστερούν τα τσουβάλια, κόψιμο του Ράπτη τώρα. Τον σταματά ψηλά ο Λιώκας εντυπωσιακά και πετά και μπροστά για τον Στανωτά. Νέο καλά στον εφονδιασμό. 17-32. Που θέλουν να βάλουν νωρίς τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση. Κυριακίδης για ένα τρίποντο ψυχολογία σας το χ. Παίρνει ο Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος υψώνει για τον Λιώκα το αλεϊούπ. Τι βλέπουμε στα λιώσια από τους Κούπερς. Τρομερή φάση με Γεωργόπουλο και Λιώκα να βγάζουν μια σπουδαία φάση. Μόλις σημείωσα και το λεπτό για να στείλω τη φάση να μπει στα highlights της εβδομάδας. Τρομερή φάση. 17-34. Κάτω στον Γεωργόπουλο που αστοχεί. Μάχεται ο Μιστακίδης και κερδίζει την κατοχή. Ο Μπίθας επιστρέψει στο μάτι στη θέση του Γεωργόπουλου. 1-26 πριν το φινάλε του ημιχρόνου, Στανωτάς. Δεν θα συνεχίσει το επιθετικό του κρεσέντο. Πήρε ο Κυριακίδης, αφήνει στον Κοτσιλίνη. Μόλις 5 πόντους σε 9 λεπτά έχουν πετύχει τα τσουβάλια στη δεύτερη περίοδο. Κοτσιλίνης, Ράπτης. Έχει χτυπήσει ο Μιστακίδης. Θετικό φάουλ έχει φερεθεί ο Αλέξανδρος Ράπτης. Μιστακίδης ζητά αλλαγή. Και επιστρέφει στο μάτς για να τον αντικαταστήσει ο Σιδέρης. 3 φάουλ για τα τσουβάλια, 1 για τους Κούπερς. 67 δευτερόλεπτα ακόμα για να πάμε στην ανάπαυλα. Οι Hoopers θα πάνε με προβάδισμα στα αποδυτήρια που λέει ο λόγος. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Μπίθας πιέζεται από τον Κοτσιλίνη και σταματά την τρίπλα. Στανωτάς πιέστηκε και αυτός. Κλέβει ο Μαρκόπουλος, καλή άμυνα τα τσουβάλια εδώ. Μαρκόπουλος δεν θα σκοράρει, βγάζει την άμυνα ο Μπίθας. Πέρασε ο Μαρκόπουλος την baseline. Καλάθι όχι, φάουλ ναι. Δύο βολές. Τον Νίκο Μαρκόπουλο. Αλλαγή για τα τσουβάλια. Φουρτούνι στη θέση του Κυριακίδη. Βάζει τη δεύτερη ο Μαρκόπουλος, 18-34. Μπίθας. Σουκάτος. Σκρίνει του Σιδέρη, λάθος πάσα στη συνέχεια του Τσουκάτου. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα. 31,1 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Κοτσιλίνης πιέζει ο Τσουκάτος. Πετράκης. Φουρτούνης στον Μαρκόπουλο που δοκιμάζει για 3 με ωραία καμπύλη αλλά αστοχή. Μπίθας, όλα τα δευτερόλεπτα που απομένουν είναι για τους Κούπερς. Σιδέρης. Τσουκάτος, αστόχησε, πήρε ο Ράπτης, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοτσιλίνης δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι, πετά την μπάλα από μακριά για τον Μαρκόπουλο. Τέλος το πρώτο ημίχρονο, 18-34 μπροστά. Πάντα οι Hoopers. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τα τσουβάλια. Δεν ήρθε τελικά 7ος παίκτης για τους γηπεδούχους που θα συνεχίσουν
να αγωνίζονται με 6 παίκτες. 18-34 ανώτερη στο 4 δεκάλεπτο κυρίως οι Hoopers, εκεί έχτισαν τη διαφορά. Πετράκης για 2 προσπαθεί να εκμεύσει το φάουλ, παίρνει ο Φουρτούνης και πασάρει έξω για τον Κοτσιλίνη. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαρκόπουλος κερδίζει φάουλ και βολές. Μαρκόπουλος, Φουρτούνης, Ράπτης, Πετράκης και Κοτσιλίνης, η πεντάδα για τα τσουβάλια. Λιώκας, Ιδέρης, Μπίθας, Στανοτάς και Τσουκάτος, οι 5 Hoopers. Στοχος στην πρώτη ο Μαρκόπουλος. Βάζει τη δεύτερη, 19-34, Στανοτάς. Βάζει την μπάλα χαμηλά στον Σιδέρη. Σιδέρης για τον Μπίθα. Υπάρχει χρόνος ακόμη στην επίθεση. Στανοτάς, ναι. Καλάθι τριών πόντων από τον Στανοτά, 19-37. Η διαφορά αρχίζει να φλερτάρει και με το συν 20. Ο Στανοτάς συνεχίζει την πολύ καλύτερη εμφάνιση. Φουρτούνης, high-low κατάσταση, Μαρκόπουλος απέναντι στον Λιώκα, τον Νικά. 21-37. Μπίθας. Ξανά στον Σιδέρη μπάλα. Σιδέρης απέναντι στον Φουρτούνη, πάσα για τον Λιώκα. Καλάθι στη συνέχεια από τον Τσουκάτο, η ασίστ του Λιώκα, 21-39. Θοδωρής Κοτζηλίνης σε ρόλο οργανωτή, πάσα για τον Φουρτούνη. Μαρκόπουλος από μακριά, μάλιστα. Καλάθι τριών πόντων από τον Νίκο Μαρκόπουλο, σημαντική ανάσα για τα τσουβάλια που μειώνει τη διαφορά στους 15. Στανοτάς. Στανοτάς ξαναπήρε, εκτελεί μετά από τρίπλα, στόχησε αυτή τη φορά, rebound του Μαρκόπουλου. Μαρκόπουλος κι άλλο, στόχησε αυτή τη φορά, παλεύει εκεί ο Ράπτης και κερδίζει την κατοχή για την ομάδα του. Ο Ράπτης συνεχίζει να δίνει ενέργεια στα τσουβάλια. Αλλαγή έχουμε για τους Hoopers, ο Μιστακίδης στη θέση του Λιώκα. Κοτσιλίνης, Φουρτούνης βγήκε από τα σκρίν, εκτελεί και αστοχή. Τρέχει και μαζεύει. Ο Τσουκάτος θα κερδίσει και το φάουλ. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Έπειτα από περίπου 2 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Διαφορά στους 15. Στανοτάς. Στακίδης στον Τσουκάτο. Τον άφησαν μόνο του. Τσουκάτος θα επιχειρήσει το τρίποντο αλλά θα στοχίσει. Κοτσιλίνης. Τράκης, τον Μαρκόπουλο, έχει πάρει θέση ο Ράπτης που είχε μισμάτς. Εν τέλει την επίθεση θα πάρει ο Φουρτούνης και θα δικαιωθεί για αυτή την επιλογή. 26-39, ανεβασμένα τα τσουβάλια στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε τον Στανοτά τώρα απέναντι στον Κοτσιλίνη. Τσουκάτος για 2. Μάχη για το rebound, το παίρνει κανείς. Κατοχή για τα τσουβάλια. Κοτσιλίνης, Φουρτούνης, νιώθει καλά, αλλά αστοχή. Γυρίζει το πόδι του, ας ελπίσουμε πως όχι. Ζητά αλλαγή. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό.
Τσουκάτος απέναντι για τον Στανωτά. Πότο σουτ. Ο Μαρκόπουλος όμως βγάζει την μπάλα εκτός. Πίθας επανέφερε, Μιστακίδη, Στανωτάς, Τσουκάτος, μπάλα περνά από όλους. Πίθας, το χάσε. Πετράκης. Μαρκόπουλος σε μισμάτς με τον Μιστακίδη, δεν τον νικά. Κατάσταση εφενδιασμού, η Χούπερς μπίθα από τον δεξί διάδρομο, βγάζει την άμυνα Κοτσιλίνης, μαζεύει. Ο Ράπτης θα κατεβάσει και την μπάλα. Ράπτης τον πίεσε ο Μιστακίδης και την παίρνει την μπάλα. Στανωτάς, κόβησα τρέιλερ. Με δεύτερη προσπάθεια θα ευστοχίσει. 26-41. Μαρκόπουλος, Πετράκης. Μεγαίνει για το σκριν ο Κυριακίδης, καλή άμυνα του Τσουκάτου, 3 δευτερόλεπτα ακόμα, Πετράκης στη λήξη, υπάρχει φάουλ από τον Τσουκάτο. Βολές λοιπόν για τον Πετράκη. Διαφωνούν οι Hoopers, δύο βολές όπως και να έχει για τον Κώστα Πετράκη. Χάνει και τη δεύτερη. Σιδέρης. Στόχος από τα 6.75. Ο Γεωργόπουλος βγάζει την μπάλα εκτός συνέχεια. Γεωργόπουλος, Μπίθας, Τσεκούρα, Σιδέρης και ο Τσουκάτος. Την πεντάδα των τυπικά φιλοξενούμενων που προηγούνται με 15 πόντους. Κυριακίδης. Κοτσιλίνης για 2. Αστοχή. Εκεί όμως βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο ο Νίκος Μαρκόπουλος που κάνει το σκορ 28-41. Γεωργόπουλος. Τσεκούρας πέρασε τον Κοτσιλίνη. Γεωργόπουλος για 2 θα αστοχίσει. Για να δούμε αν τα τσουβάλια μπορούν να μειώσουν τη διαφορά κάτω από το ψυχολογικό ρε των 10 πόντων. Κοτσιλίνης για 2 εκτός της ισορροπίας. Την πάνω του Γεωργόπουλου. Τσεκούρα θα τρέξει. Βάλα έχει βρει στο πόδι του Ράπτη. Μπίθας. Γεωργόπουλος τώρα στον Μιστακίδη, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσεκούρας κρατά την κατοχή, Μπίθας προσποιείται. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, κάποιος πρέπει να εκτελέσει τώρα σιγά σιγά. Φάουλ του Μαρκόπουλου πάνω στον Σιδέρη, σκληρό φάουλ. Δύο ομαδικά για κάθε ομάδα, δύο βολές για τον Σιδέρη με το 9. Έξω η πρώτη. Rebound του Ράπτη. Ο
Κοτσιλίνης, ωραία στον Πετράκη. Ήσαν δύο πάνω του, βήματα. Φωνές του Λιώκα από τον πάγκο για να ξυπνήσει την ομάδα του. Τσεκούρας. Βγαίνει τα σκήνω Γεωργόπουλος. Εκτελεί για δύο με τα μπλό και σκοράρει, ωραία φάση. 28-43. Πρέπει να γίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα στη συνέχεια της αναμέτρησης για να μην πάρουν το μάτς οι Hoopers. Ράπτης. Αστοχή από τα 6,5 μέτρα. Τσεκούρας. Μπάλα δεν θα το κάνει το χατήρι, παίρνει ο Ράπτης. Κοτσιλίνης. Παγίδα από τους Κούπερς, υπάρχει φάουλ όμως. Τρίτο ομαδικό. Και τρίτο φάουλ του Σιδέρη. Φουρτούνης στον Ράπτη. Κυριακίδης, νέο φάουλ. Τέταρτο ομαδικό, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι Hoopers. Δύο φάουλ έχουν τα τσουβάλια. Επίθεση 14. Ράπτης επαναφέρει. Κυριακίδης που ξαναδίνει. Ράπτης, Φουρτούνης για δύο. Το βάζει. Ασίστ του Ράπτη, καλά του Φουρτούνη. 30-43. 2-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τσεκούρας ρόλο οργανωτή. Ξανά Τσεκούρας στα 5 δευτερόλεπτα. Στο εξωσιδέρης, τρέχει και μαζεύει. Ο Ράπτης. Κοτσιλίνης. Κόπουλος το σκέφτηκε αλλά δεν το πήρε. Κουρτούνης. Λόγω πως επίδεση, αστόχησε αυτή τη φορά. Λιμπάνα τον Μιστακίδη. Σιδέρης. Ηρεμεί το ρυθμό, σετ επίδεση για τους Κούπερς. Έκλεισαν δύο παίκτες πάνω του. Βρίσκει τη λύση ο Μαρκόπουλος, όμως σταματά ψηλά τον Μιστακίδη. Μιστακίδης έχει μείνει στο παρκέ. Μαρκόπουλος στην άλλη πλευρά αστοχή. Και τώρα εφηνδιασμός για τους Κούπερς. Σιδέρης. Γεωργόπουλος. Μπίθας. Άτυχος ο Γεωργόπουλος, παρακολουθεί όμως την πορεία της μπάλας ο Μιστακίδης. Και κάνει το σκορ 30-45, τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Κλείνει στον Φορτούνι που είχε μισμάτς. Κερδισμένο φάουλ. Πέμπτο ομαδικό βολές. Μέσα η πρώτη 31-45. Και η δεύτερη. Τα τσουβάλια έχουν ένα φάουλ να δώσουν. Γεωργόπουλος. Δίθας τώρα. Γεωργόπουλος. Μιστακίδη στα 8 δευτερόλεπτα. Τσεκούρας. Γεωργόπουλος για 2 με ταμπλό το χάνει.
Rebound του Ράπτη, τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Όλοι για τα τσουβάλια. Ο Τσιλίνης ένα καλάθι ψυχολογία, στέλνουν εδώ τα τσουβάλια για να ξεκινήσουν με καλύτερα δεδομένα την τέταρτη περίοδο. 10 δεύτερα ακόμα. Ο Τσιλίνης πάνω του Μπίθας. Κοτσιλίνης για τρεις, ναι! Μεγάλο τρίποδο του Θοδωρή Κοτσιλίνη. Μειώνει τη διαφορά στους 10. Λίγο πριν ξεκινήσει η τέταρτη περίοδο, 35-45, σε λίγο και πάλι μαζί. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στα Λιώσια για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι της αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο, στον πρώτο όμιλο μάλλον της Development League. Πρώτη κατοχή για τους Coopers, Τανωτάς, Λιώκας, Σιδέρης, Γεωργόπουλος και Τσεκούρας στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Γεωργόπουλος προσποιείται, κερδίζει το φάουλ και σκοράρει. Φάουλ που χρεώνεται ο Μαρκόπουλος, 35-47. Κοτσιλίνης, Ράψης, Φουρτούνης, Κυριακίδης και Μαρκόπουλος στην πεντάδα των τσουβαλιών. Θυμίζω στο 12-3 τα τσουβάλια, στο 12-2 οι Coopers με έναν αγώνα λιγότερο. Έμεσο τρίποντο του Γεωργόπουλου, 35-48. Κοτσιλίνης τώρα, Κοτσιλίνης που πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο στη λήξη της τρίτης περίοδου. Φουρτούνης, Ράπτης, σκριν του Κυριακίδη, πάσα στον Κοτσιλίνη. Μαρκόπουλος. Φάουλ του Σιδέρη. Δύο βολές για τον Μαρκόπουλο. Τέσσερα φάουλ έχει συμπληρώσει ο Σιδέρης. Θα τον αντικαθιστήσει ο Μιστακίδης. Ησυχία στα Λιώσια, χάνει την πρωτοβολία ο Μαρκόπουλος. Έξω και η δεύτερη. Ωραία εκτέλεση του Μιστακίδη, ασίστ του Τσεκούρα. Ξεφεύγουν και πάλι με 15 πόντους οι Coopers. 35-50, Κοτσιλίνης. Μαρκόπουλος για 3. Rebound του Λιώκα. Στανωτάς. Κλέβει ο Ράπτης. Κοτσιλίνης. Κουρτούνης γρήγορα στον Ράπτη. Κοτσιλίνης θέλει να πάει κοντά στο καλάθι. Κουρτούνης. Παράβαση 3 δευτερολέπτων. Στανωτάς. Για 2, το όχι αυτό το σουτ, το βάζει και πάλι. Πολύ πιθανό να είναι αυτός ο Μπέτσον MVP της αναμέτρησης. 35-52 πλέον το σκορ. Ένα overplay και κλέψιμο του Στανωτά. Πασάρει μπροστά για τον Λιώκα, ενασμένα στον εφονδιασμό. Λιώκας καλάθι. 35-54, εκρηκτικό πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο για τους Coopers που μετατρέπουν το συν 10 σε συν 19. Κοτσιλίνης. Κοτσιλίνης, φάουλ από τον Τσεκούρα. Δεύτερο ομαδικό των Coopers, ένα φάουλ έχουν τα τσουβάλια. Διαφορά κοντά και στη διαφορά του πρώτου γύρου. 60-40 είχε λήξει το μάτς τότε, υπενθυμίζω. Νέες βολές για τον Νίκο Μαρκόπουλο. Λοιπόν.
37-54. Τσεκούρας. Γεωργόπουλος από την πάσα και στα μετά. Θα μαζέψει ο ίδιος. Λόκας. Δεν περιμένει την πάσα. Ο Τσεκούρας γίνεται λάθος. Φουρτούνης. Βάζει την μπάλα χαμηλά στον Ράπτη. Άμυνα με φάουλ από τον Γεωργόπουλο. Έστοχος ο Ράπτης. Σημεία εκ των δύο βολών, 38-54. Τα λεπτά ακόμη στα Λιώσια, στα Νοτάς. Γεωργόπουλος. Τσεκούρας για τρεις. Ήταν καλό το σούτ αλλά δεν μπαίνει. Κοτσιλίνης. Σταυρωτές. Μπάλα περνά εκτός από τα δικά του χέρια. Νέα κατοχή για τους Κούπερς. Γεωργόπουλος. Πάσα του Μιστακίδη. Θα εκτελέσει για τρεις τώρα. Και τώρα το τρίποντο, rebound του Μαρκόπουλου. Βούτυξη στις πολυθρόνες για να σώσει την κατοχή. Ας ελπίσουμε. Ναι, εντάξει, δεν έχει κάτι σοβαρό. Κυριακίδης φτάνει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα και σκοράρει ασίστ του Φουρτούνη. 40-54, 6 λεπτά πριν το φινάλε. Γεωργόπουλος, τον Τσεκούρα, ζητά και παίρνει στα Νοτάς για να προσποιηθεί και να πασάρει στο Μιστακίδη που κλείστηκε. Λιώκα στα Νοτάς, δεν έχει δει το ρολόι και πασάρει αντί να εκτελέσει. Μένει το 40-54 λοιπόν. Τα τσουβάλια τώρα που θα πρέπει να επιτεθούν κοντά στο καλάθι για να κερδίσουν βολές έχουν συμπληρώσει τα σειραματικά οι Κούπερς. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Μαρκόπουλος. Ψάχνει το high-low, όχι. Φουρτούνης για δύο. Το χάνει, ο Ράπτης προσπαθεί, αλλά μαζεύει. Ο Τσεκούρας είναι, ναι. Στα Νοτάς πίσω από την πλάτη χωρίς λόγο. Θα μπορούσε να πετύχει εύκολα το καλάθι. Κυριακίδης, το αγαπημένο του σουτ, το χάνει. Γεωργόπουλος. Καλή κυκλοφορία, Μιστακίδης για δύο με παράξενη ισορροπία, καλάθι και φάουλ. Τι βάζει ο Μιστακίδης. 40-56 και μια συμπληρωματική βολή. Και το εμεσοτρίποντο για το συν 17. Κυριακίδης. Κοτσιλίνης από μακριά. Το ριμπάν από τον Ράπτη. Σφύριμα για φάουλ και ζευγάρι βολών για τον Αλέξανδρο Ράπτη τώρα. Τρίτο φάουλ του Γεωργόπουλου. Μικρή σημασία φαίνεται να έχει αυτό το μάτς.
Λογικά έχει κρυθεί, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Τελευταίο πεντάλεπτο. Στανωτάς. Ιθακίδης. Βαλαδέ του κάνει το χατήρι. Rebound του Λιώκα. Και τώρα του Μαρκόπουλου. Φουρτούνης. Μαρκόπουλος. Τον δράπτη. Είναι δοκιμάζει για τρεις και αστοχή. Να έχει χτυπήσει ο Φουρτούνης από το Μιστακίδη. Στανωτάς ωραία στον Τσουκάτο που πετυχαίνει το καλάθι. 41-59. Ο Τσιλίνης. Φουρτούνης πίσω από το σκριν για 2. Λιώκας. Για ανισορροπία, ο Κοτσιλίνης βγάζει σπουδαία άμυνα. Θα περάσει και το κέντρο με μια ωραία πάσα στον Κυριακίδη. Κυριακίδης, Κοτσιλίνης. Φάουλ του Τσουκάτου. Πέμπτο ομαδικό, βολές για τον Θοδωρή Κοτσιλίνη. Κυριακίδη στον πάγκο, Πετράκης στο παρκέ με τα τσουφάλια. Έστοχος ο Κοτσιλίνης, 43-59. Στανωτάς. Σιδέρης, χάνει το καλάθι και βαφής. Κοτσιλίνης. Περνά στα πόδια, έχει κερδίσει το φάουλ, θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι. Δύο βολές για τον Κοτσιλίνη ξανά. Τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Καλή άμυνα του Κοτσιλίνη. Ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Μαρκόπουλος. Διαφορά στους 14. Φουρτούνης. Ράπτης. Βάζει το σκριν στον Κοτσιλίνη. Ο Ράπτης όμως δεν θα κόψει προς το καλάθι. Και έτσι γίνεται το λάθος. Ρίθας. Θα έχουν την καλύτερη επιλογή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μιστακίδης για 2. Από το ύψος των ελευθέρων βολών θα συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. 45-61. Φουρτούνης. Βάζει την μπάλα χαμηλά στον Ράπτη. Κόψιμο του Πετράκη από τη weak side και φάουλ από τον Σιδέρη, πρέπει να είναι το πέμπτο. Στέση θα περάσει ο Λιώκας, 2 βολές για τον Κωνσταντίνο Πετράκη. Σκάρτα 2 λεπτά ακόμα.
για τη λήξη της αναμέτρησης, το τελικό σκορ ψάχνουμε. Τράξε φτωχή. Κάτος. Σανατάς. Σανατάς για δύο, rebound του Μαρκόπουλου. Κοτσιλίνης. Ωραία η πάσα του. Χάνει όμως το καλάθι ο Πετράκης. Έτσι χάνεται και το highlight. Λιώκας, κόβησαν τρέιλερ, assist του Τσουκάτου, 47-63. Τελευταίο λεπτό στα Λιώσια. Μαρκόπουλος από μακριά, θα στοχίσει. Στακίδης. Μπίθας. Κύρισα στο Χ, Μαρκόπουλος μαζεύει. Λάθος πάσα του Φορτούνη. Βλέπουμε του Τσουκάτου, πετά μπροστά στον Λιώκα και εκείνος ευστοχή. 47-65. Τράκης, πάρτε του φωνάζουνε, το πήρε και το βάλε. 50-65, τελευταία 17 δευτερόλεπτα, δεν θα εκδηλώσουν επίθεση οι Hoopers. Λήξη της αναμέτρησης 50-65. Οι Hoopers ανεβαίνουν στο 13-2, στο 12-4 πλέον τα τσουβάλια. Αυτά από μας. Καλό σας βράδυ από τα Λιώσια.